απλώς και λόγω εντοπιότητας παρακολουθώ εξήγηση στις συζητήσεις για το flyover. Πραγματικά εντυπωσιάζομαι, γιατί διαπιστώνω ότι πολλές φορές αυτές γίνονται σαν να μιλάμε για μια πόλη η οποία βρίσκεται εν κενό. Τι εννοώ? Η Θεσσαλονίκη είχε αρχίσει ξανά να αντιμετωπίζει πρόβλημα κυκλοφοριακό. Εάν δόθηκε εσφαλμένα η εντύπωση στη διάρκεια της κρίσης και στη διάρκεια του κορονοϊού ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς και ότι το μόνο πρόβλημα στο κέντρο της πόλης ήταν οι καταλήψεις από τα εργοτάξια του μετρό, είναι λάθος. Η κυκλοφορία αυξάνεται και αυξάνεται με ρακδαίους ρυθμούς, τα αυτοκίνητα πολλαπλασιάζονται και η μόνη λύση ήταν, εκτός των υπολείπων παρεμβάσεων, η μόνη λύση για την αποτροπή της όδου των αυτοκινήτων στο κέντρο ήταν να επεκταθεί ο περιφερειακός. Επελήγει η λύση του flyover. Η λύση του flyover είναι αυτή η οποία θα επιτρέψει να μην ζούμε σε τρία χρόνια από σήμερα, περίπου τρία χρόνια, μέχρι το Μάιο του 2027 θα διαρκέσουν εργασίες, συνθήκες όπως αυτές οι οποίες διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σήμερα λόγω της εργοταξιακής κατάληψης. Παρ' όλα αυτά, η συζήτηση ανακυκλώνεται, αλλά αυτό είναι μια παθογένεια της πόλης, την οποία δεν θα τη λύσουμε τώρα. Νομίζω ότι μόλις το μετρό παραδοθεί, και αυτό θα γίνει τον Νοέμβριο, θα γίνει σαφές ότι και στη Θεσσαλονίκη τα έργα τελειώνουν. Και παρακαλώ πάρα πολύ να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι αν δεν υπάρξουν άλλες εμπλοκές οι οποίες θα προκληθούν σκοπίμως και εξυπηρετώντας κάποια ιδιωτελή συμφέροντα, θα έχουμε την περάτωση του flyover στον χρόνο που σας έδωσα προηγουμένως. Είμαστε όμως σήμερα εδώ κυρίως για έναν δεύτερο λόγο, γιατί ούτε εκεί η Θεσσαλονίκη είναι κενό. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν δημόσιες αρχές οι οποίες έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Είναι απολύτως επαρκείς, απολύτως κατάλληλες όλες να παίξουν αυτόν τον ρόλο και το Υπουργείο Υποδομών είναι εδώ για να συνδράμει και με τους δικούς του μηχανισμούς αλλά και οικονομικά όπου χρειαστεί για να μπορέσουν τόσο η περιφερειακή αυτοδιοίκηση που έχει την ευθύνη της διαχείρισης της κυκλοφορίας, του συντονισμού της διαχείρισης της κυκλοφορίας αλλά και του συντονισμού της σηματοδότησης, όσο και οι Δήμοι που έχουν τις δικές τους ευθύνες σε ό,τι αφορά και τις κανονιστικές πράξεις αλλά και τις φορτοεκφορτώσεις και άλλες παρεμβάσεις μέσα στην πόλη, να μπορέσουν να παίξουν τον ρόλο τον οποίο εξορισμού έχουν. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ και αυτό το οποίο επελέγει είναι να υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο στο οποίο θα γίνεται η διαβούλευση πριν φτάσουν στο Υπουργείο προς έκδοση οι αποφάσεις εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει η πόλη εν ώψη του flyover με καλύτερους ρυθμούς. Εκείνο που θέλω να είμαι ξεκάθαρος, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους Θεσσαλονικείς, στους συμπολίτες που μπορώ να πω, είναι ότι μαγικό ραβδάκι το οποίο ξαφνικά αναρθεί και να ανατρέψει εντελώς τις επιπτώσεις ενός έργου το οποίο εκτελείται δεν υπάρχει. Είναι σαφές ότι η πόλη θα βρίσκεται σε μία αναστάτωση για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να περατωθεί το έργο, αλλά είναι επίσης ξεκάθαρο ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατότερο για να μπορέσει αυτός ο χρόνος να βραχυνθεί, αλλά και κυρίως για να νιώσουν οι πολίτες ότι αυτό το οποίο έρχεται θα είναι κάτι καλύτερο για τους ίδιους και για την πόλη μας. Ευχαριστώ.